Κυρία Δομινάκα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Παραμονές των εορτών, κυρία Κομινάκα, ήθιστε στο ενδιάμεσο μεταξύ προϋπολογισμού και Χριστουγέννων. Πάντα έτσι γίνεται, έτσι ήθιστε. Ο προϋπολογισμός, ίσως μία από τις σημαντικότερες κοινοβουλευτικές διαδικασίες του έτους, δίνεται το στίγμα και για το επόμενο, τι θα ακολουθήσει, τι περιμένουν οι πολίτες. Το ΚΚΕ, το οποίο έκανε και κάποιες κινητοποίησεις, να σημειώσουμε, το περασμένο Σαββατοκύριακο, με πολλά πάγια τα αιτήματα, εξακολουθούν και παραμένουν, κυρία Κομινάκα. Θα θέλαμε έτσι ένα πρώτο δικό σας σχόλιο αναφορικά με τα όσα προβλέπονται στον προϋπολογισμό σε σχέση και με τις εξαγγελίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του, ιδιαίτερα από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Πραγματικά ο προϋπολογισμός δείχνει το στίγμα της συνέχισης μιας πολιτικής που τη ζει στο πετσί του ο λαός, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα με την εκτείναξη της ακρίβειας. Γιατί δίνει το στίγμα, γιατί συνεχίζει να είναι ένας προϋπολογισμός με αντιλαϊκό προσανατολισμό και πρόσημο, όταν το πιο χαρακτηριστικό, αν θέλετε, δείγμα αυτό είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας ανεβαίνουν κατά 2,5 δις τα έσοδα από τους έμεσους φόρους, τους πλέον άδικους φόρους που πραγματικά οδηγούν στο να στενάζουν τα λαϊκά νοικοκυριά και να έχουν φτάσει να μειώνουν κατά 67% σήμερα τις αγορές ακόμα και βασικών ειδών λαϊκής κατανάλωσης, και την ίδια στιγμή τα μεγάλα ποσά του προϋπολογισμού προσανατολίζονται για να χρηματοδοτηθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της ενέργειας, ψηφιακή κλπ. Και βέβαια σε αυτές τις συνθήκες καθυλωμένες παραμένουν οι δαπάνες για τις κοινωνικές, βασικές κοινωνικές ανάγκες όπως η υγεία και η παιδεία, όπως βέβαια καθυλωμένοι παραμένουν και οι μισθοί, και δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτές οι τεράστιες ανάγκες του λαού με τα διάφορα κουπόνια κοροϊδίας που μοιράζει ο Πρωθυπουργός και τα οποία μάλιστα σηκώθηκε όρθια η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να χειροκροτεί την κοροϊδία των 70 λεπτών τη μέρα, ένα κουλούρι δηλαδή τη μέρα, που θα δίνεται για τα σούπερ μάρκετ. Άσα. Βέβαια, διατυπώθηκε και από το. Είδαμε και πορείες, νομίζω, το περασμένο Σαββατοκύριακο εδώ στην Αθήνα, κυρία Κομινάκα. Πολλά τα ζητήματα και τα αιτήματα. Πάντως, φαίνεται ότι με βάση και τις δημοσκοπήσεις, για να πάμε και εκεί την κουβέντα, μιας και είναι καθημερινά, σχεδόν 2-3 φορές την εβδομάδα υπάρχει κάποια δημοσκόπηση, κάτι το οποίο δείχνει ότι πλησιάζουν και εκλογές, κυρία Κομινάκα. Φαίνεται ότι το ΚΚΕ τουλάχιστον δεν μπορεί να μπορέσει, δεν μπορεί να. Να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά του, πάντα με βάση τις δημοσκοπήσεις να σημειώσουμε. Αντίθετα, η κυβέρνηση εμφανίζεται να κρατάει και τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αλλά να μην έχει υποχωρήσει και σημαντικά σε ποσοστά, τουλάχιστον σε σχέση με αυτά που είχε πάρει το 2019. Κοιτάξτε, αν θέλετε, η μεγαλύτερη δημοσκόπηση και αυτή που τη φοβούνται και την παίρνουν υπόψη τους είναι αυτές οι κινητοποίησεις που αναπτύσσονται όλο αυτό το διάστημα και που παρουσιάζονται αυξημένες, και την κινητοποίηση που βάζουν στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων που βιώνει σήμερα ο λαός και δεν εγκλωβίζονται, αν θέλετε, στην κουπονομαχία και στα ημίμετρα που δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Γιατί και το Σάββατο οι κινητοποιήσεις των σωματείων που διεκδικούν πρώτα και κύρια πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, που είναι καθυλωμένοι εδώ και μια δεκαετία, που διεκδικούν κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στο ρεύμα, στην ενέργεια, και να πάρουν, αν θέλουν, για να συμπληρώσουν τα φορολογικά έσοδα και τις αντοχές της οικονομίας, να τα πάρουν από τους εφοπλιστές που τους φορολογούν εθελοντικά και αν, από τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, από τα διανεμόμενα κέρδη των μετόχων των εταιριών, τα οποία τους έχουν φτάσει να δίνουν το συμβολικό ποσοστό των 5%, την ώρα που ο λαός πραγματικά στον φορολογικό κουρβανά του κράτους σταθερά προσφέρει το 95% των φορολογικών εσόδων. Άρα για μας έχει σημασία, και γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει ο λαός να εγκλωβίζεται στην αναμονή που προσπαθούν να καλλιεργήσουν το πότε θα γίνουν οι εκλογές και να περιμένει τους καινούριους επίδοξους σωτήρες που τους έχει δοκιμάσει πολλές φορές με τα ίδια πάντα αρνητικά αποτελέσματα για τη ζωή του.
να πάρει τώρα την κατάσταση στα χέρια του, να δυναμώσει τις κινητοποιήσεις του, γιατί αν θέλετε δημοσκόπηση και δείγμα του τι μπορεί να κάνει ο λαός είναι οι επιτυχίες που είχε για παράδειγμα στις κινητοποιήσεις που είχε απέναντι στους πληστηριασμούς λαϊκής στέγης, εκεί που έδειξε τη δύναμή του και την αλληλεγγύη του, κατάφερε να βάλει εμπόδιο σε ψηφισμένους νόμους με ευθύνη και τη σημερινή και τη προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα, νομίζουμε ότι αυτό που πραγματικά έχει σήμερα ανάγκη ο λαός είναι να δυναμώσει το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα και τη μόνη φωνή που θα τη βρει δίπλα του και με πολλαπλασιαστική ισχύ, αν θέλετε. Γιατί το ΚΚΕ καταθέτει όλες τις δυνάμεις στο να μπορέσει να βάλει, να δυναμώσει πάλι το λαό, να μπορέσει να έχει κατακτήσει και στο σήμερα και να μπορέσει να έχει μια να έχει μια προοπτική καλύτερης ζωής και να μην περιμένει πραγματικά στη γωνία θεατής το ποιος θα έρθει να διαχειριστεί μια πολιτική που είτε με όποια κυβέρνηση αν πέρασε φόρτωσε όλα τα βάρη στις πλάτες του. Είναι και περνάει, τώρα νομίζω είναι και μέσα στην εβδομάδα, αυτή την επόμενη κυρία Κομινάκα, είναι και το λεγόμενο ερανιστικό νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί με πολλά επιδόματα, με πολλές έτσι, μεταξύ των οποίων υπάρχει και η τροπολογία για το Market Pass. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα βέβαια. Ναι, κάπου δεν σας άκουσα καλά. Λέω ότι αυτές τις μέρες θα περάσει από τη Βουλή το λεγόμενο ερανιστικό νομοσχέδιο με την τροπολογία για το Market Pass. Ναι, το οποίο. Ασκήσατε το οποίο... κριτική έντονη από το ΚΚΕ, το είπατε. Επίδομα σύντησης, διάφορα έτσι. Μα νομίζω ότι καταλαβαίνει ο καθένας ότι όταν σήμερα, και κοιτάξτε να δείτε την αντίφαση, τη στιγμή που έχει μειωθεί κατά 67% η δυνατότητα των νοικοκυριών, έχουν μειώσει τις αγορές βασικών ειδών, ουσιαστικά περιορίζοντας την επιβίωσή τους στα εντελώς αναγκαία, συνεχίζουν να εκτινάσονται τα κέρδη των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Αυτό τι δείχνει? Ότι τα διάφορα καλάθια καπαμάς κοροϊδίας και τα διάφορα κουπόνια που μοιράζουν δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες της ακρίβειας. Στην πραγματικότητα επιτρέπουν να συνεχίζονται οι τιμές να βρίσκονται στα ύψη και να παραμένουν και δίνουν μια ελάχιστη επιδότηση για τους ανθρώπους που βρίσκονται πραγματικά στα όρια της εξαφιλίωσης, που και αυτά τα παίρνουν από την άλλη τσέπη του λαού, γιατί αν θέλετε ακόμα και αυτά που υποτίθεται τώρα παρουσιάζονται ότι το market pass, πώς ονομάζεται, θα επιδοτηθεί από τα υπερκέρδη των δηληστήριων, αυτά από πού βγήκαν? Δηλαδή, ποιος πληρώνει αυτή την τεράστια ακρίβεια? Την πληρώνει από τη μια την ακρίβεια λόγω και από την άλλη σου λέει παίρνουμε ένα μέρος, και όχι το σύνολο των κερδών, που και αυτά είναι τεράστια, παίρνουμε ένα μέρος για να τα επιστρέψουμε, αν θέλετε, με μια κοροϊδία που πραγματικά ένα ποσό που δεν δίνει ανακούφιση στα νοικοκυριά, ούτε στο γεγονός ότι ο μισθός συνεχίζει να εξανεμίζεται στις 10 πρώτες μέρες του μήνα και αν. Γι' αυτό και το ΚΚΕ απέναντι σε αυτά τα κουπόνια της κοροϊδίας επανακατέθεσε δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο μήνα τις τροπολογίες που πραγματικά θεωρούμε ότι θα δώσουν ανάσα στην ακρίβεια, για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στην ενέργεια και στα καύσιμα, όπως βέβαια και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, που παρότι ξέρετε βγαίνουμε, πανηγυρίζουν όλοι ότι έχουμε πανηγυρίσει 2-3 φορές την έξοδο από τα μνημόνια, την εποπτεία κλπ. Μιλάγαν στον προϋπολογισμό με φαντασμαγορικές εκφράσεις για τον πρώτο προϋπολογισμό που είναι εκτός εποπτείας, όμως οι μνημονιακοί νόμοι που κατήργησαν τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως το 13ο και 14ο μισθό και σύνταξη, που ψαλίδισαν και κατακρεούργησαν τους μισθούς των εργαζομένων και οδήγησαν στην υπερχρέωση χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά, παραμένουν εδώ. Άρα, αν λοιπόν πραγματικά θέλουν να μιλάμε για συνθήκες εκτός μνημονιακής επιτήρησης και συνθήκες που πραγματικά θα ανακουφίσουν το λαό, να επαναφέρουν τα δικαιώματά του, αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη για να μπορέσει να πάρει ανάσα. Αυτές τις τροπολογίες λοιπόν που καταθέτει το ΚΚΕ δεν τις συζητάει καν, δεν τις φέρνει προς συζήτηση η κυβέρνηση, όμως τις αγνοούν και δεν τις στηρίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα
που υποτίθεται παρουσιάζονται ως οι ευαίσθητοι και οι επόμενοι σωτήρες του λαού. Κύριε Κομίνακα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Με καλή δύναμη και καλές γιορτές. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.